πρόκειται να εξετάζει ντοκουμέντα που σαν στόχο έχουν, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, μια παγκόσμια προσέγγιση για την ασφάλεια. Θεωρώντας ότι σήμερα το περιβάλλον ασφαλείας είναι πιο περίπλοκο και απαιτητικό από κάθε άλλη φορά. Έτσι λένε. Επομένως, με τα σχέδια που επεξεργάζονται, η Λυκοσυμμαχία επιδιώκει να διαφεντέψει την εκμετάλλευση του πλούτου όλης πλέον της γης για χάρη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που εκπροσωπεί. Σαν απειλές στα ντοκουμέντα τους αυτά κατονομάζονται η Ρωσία, η Κίνα, ακόμα και η Αλ-Κάιντα, αλλά και άλλες κάθε είδους και προέλευσης που μπορεί να προέρχονται μάλιστα από οπουδήποτε. Τα πάντα δηλαδή μπορεί να αποτελέσουν εν δυνάμει απειλή, την οποία θα πρέπει η Λυκοσυμμαχία να είναι έτοιμη να προλάβει. Γιατί όπως οι ίδιοι γράφουν, τα σχέδιά τους είναι μεν αντιπαλοκεντρικά, αλλά προβλέπουν προληπτική δράση. Δίνουν τη δυνατότητα στη Λυκοσυμμαχία να βρίσκεται μπροστά από τις απειλές, αντί απλά να αντιδράσει αυτές. Τον περασμένο Ιούνιο όλες οι κυβερνήσεις επανεβεβαίωσαν την υποχρέωση που έχουν αναλάβει για να ξοδεύουν το 2% του ΑΕΠ των χωρών σε στρατιωτικές δαπάνες και το 20% από αυτές σε εξυγχρονισμούς των πολεμικών τους εξοπλισμών. Η Ελλάδα βέβαια είναι πρωταθλήτρια στα καθήκοντα αυτά εφέτος, χωρίς βέβαια να πήγαινε πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Πρωτοπόρα επίσης είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στη διάθεση πανάκριβων πάτριων στην υπεριαλιστική Σαουδική Αραβία ως νατοϊκή προφανώς γειτόνισσα, εφαρμόζοντας έτσι την ατζέντα του ΝΑΤΟ 2030 πριν καλά-καλά υπογραφεί. Οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις, παλαιότερες και οι σημερινοί, όπως και το ΝΑΤΟ άλλωστε, χρησιμοποιούν λέξεις όπως άμυνα, ασφάλεια, σταθερότητα για να κρύψουν την επιθετικού χαρακτήρα πολιτική τους, προκειμένου να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά η εγχώρια αστική τάξη και να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα λάφυρα των πολέμων. Αυτή η επιθετικότητά τους αναδεικνύεται μεταξύ άλλων από τις αλλεπάλληλες συμμετοχές ελληνικών στρατιωτικών μονάδων σε υπεριαλιστικές πολεμικές επιχειρήσεις και πρόβες πολέμου, αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες, επίσης επιθετικές. Μιλώντας για όλα αυτά, θα ήθελα από το βήμα αυτό να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου, εν ενεργεία και από στράτους των ενόπλων δυνάμεων, και να τους καλέσω να προβληματιστούν ποιο σκοπό εξυπηρετεί η πολιτική αυτή των αστικών κυβερνήσεων. Είναι ή δεν είναι επιθετική? Ας προβληματιστούμε όλοι ποιο σκοπό αλήθεια εξυπηρετούν κινήσεις όπως για παράδειγμα αυτή με την αποστολή των Πάτριων εκτός συνόρων ή η νέα διευρυμένη παρουσία των Αμερικανικών βάσεων στη χώρα. Ποια άμυνα εξυπηρετούν? Ενέχουν ή όχι σοβαρούς κινδύνους για το λαό και τη χώρα? Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χαιρετίζοντας τη σημερινή μας συγκέντρωση, ενώνουμε τη φωνή μας με τον υπόλοιπο λαό για να τους διώξουμε όλους. Με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του, είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε από εκεί που ήρθαν.